Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι Ηνωμένε Πολιτείε τελούν σε μια μεταβατική περίοδο αναπροσαρμόζοντας τη διάταξη των δυνάμεων και ανανεώνοντα τα οπλικά του συστήματα παγκοσμίω, με αφορμή το νέο ψυχρό πόλεμο με αντιπάλου τη στην Κίνα και τη Ρωσία. Η Ελλάδα πρόσφατα έγινε αποδέκτη τέτοιων οπλικών συστημάτων, τα οποία πήρε από τι Ηνωμένε Πολιτείε, καταβάλλοντας εξαιρετικά χαμηλό συμβολικό, θα λέγαμε, ποσό. Ενώ στον αντίποδα, η Τουρκία λόγω αγορά των S400 από τη Ρωσία είναι αποκλεισμένη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αναφορικά με την απόκτηση οπλικών συστημάτων από αυτήν. Από τα παραπάνω διαφαίνεται γενικότερα ότι η χώρα μας θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία στην παρούσα φάση και να αποκτήσει αμερικανικά οπλικά συστήματα, τα οποία αποσύρονται από την υπερδύναμη για ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και το αμερικανικό αεροσκάφος A-10 Thunderbolt μια νέα συμβιβαστική πρόταση του National Defense Authorization Act για το οικονομικό έτος 2022 επιτρέπει την απόσυρση πολλών από τα παλαιότερα αεροσκάφη που προσπαθεί να μειώσει η πολεμική αεροπορία, ενώ το A-10 Thunderbolt 2, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1977, αποκλείεται. Το Υπουργείο Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι μόνο 44 από τα επιθετικά αεροσκάφη Thunderbolt θα αποσυρθούν έτσι ώστε ο προπολογισμό του 2021 να καλύπτει τι νέε τεχνολογίε. Γιατί τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για να αποκτήσει τα αεροσκάφη Thunderbolt, η χώρα μα θα πρέπει να κινηθεί άμεσα προκειμένου να αποκτήσει έναν αριθμό από τα Thunderbolt, τα οποία θα αποσύρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για τους εξή λόγους. Τα εν λόγω μαχητικά είναι πιστοποιημένη αξία και δοκιμασμένα σε πεδία μάχη όπω το Ιράκ και το Αφγανιστάν με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον Αμερικανικό στρατό. Αποστολή του είναι, όπω είπαμε, η παροχή μάζα πυρών εγγύη αεροπορική υποστήριξη εναντίον εχθρικών τόμα-τόμπα, αρμάτων μάχη και εχθρικών χερσαίων δυνάμεων. Αυτό φωτογραφίζει τι τουρκικέ μηχανοκίνητε και τεθωρακισμένες ταξιαρχίε των Εύρων αλλά και την τουρκική ταξιαρχία πεζοναυτών, τι αεροκίνητε δυνάμει και μηχανοκίνητε τεθωρακισμένες ακολουθήσει των πρώτων αποβατικών κυμάτων τουρκικέ δυνάμει που θα κατέβουν στο νησί μα για να το καταλάβουν. Όπω αντιλαμβανόμαστε, τυχόν απόκτηση έστω και μονοψήφιου αριθμού Thunderbolt από την Ελλάδα θα αναβάθμισε κατακόρυφα την αποτρεπτική μα ισχύ σε Εύρω και νησιά, αποτελώντα το φόβο και τρόμο των τουρκικών χρυσαίων δυνάμεων. Τέλο, το γεγονό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σκοπεύουν να τα διατηρήσουν στο όπλο στάσιό του μέχρι το 2030 θα εξασφαλίσει και ερωή ανταλλακτικών προ τη χώρα μα για τα επόμενα χρόνια σε περίπτωση απόκτηση του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.